ζευγάρι μας πάντα μπροστά. Να ανεβαίνει και πιο ασφαλή. Να πηγαίνει να πάρει πραγιά στην Ευρώπη. Με τον Άρη μας πάντα μπροστά. Με ένα σώμα και μία καρδιά. Σχεδόν χρόνια πριν από την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς, η Ελλάδα ξεκινά με την ομάδα πύραυλο του Άρη να κατακτήσει την Ευρώπη. Ο Γκάλης και η παρέα του είναι για πολλούς η πρώτη απάντηση που δίνει η χώρα μας στην πρόκληση του 1992. Προπομπή της πρωταθλήτριας Ελλάδας που θα διεκδικήσει από αύριο το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης
φθάνουμε πρώτοι στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει τους αγώνες της τελικής φάσης με αντίπαλους τον Άρη για την Τρέισερ, τη Μακαμπή και την Παρτιζάν. Μπαίνοντας στη Γάνδη μας περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Αντί για ένα γήπεδο μπάσκετ, αντιμετωπίσαμε μια έκθεση με θερμοκήπια. Μια έκθεση η οποία θα ανοίξει σε λίγες μέρες και θα κλείσει την Τρίτη και από την Τετάρτη 31 Μαρτίου θα γίνει εδώ το γήπεδο, θα στηθεί το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθούν οι τελικοί αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Για αυτό το θέμα λοιπόν ρωτήσαμε τον κύριο Λεόν Βαντέλ να μας εξηγήσει τι συμβαίνει. Αυτό που βλέπετε είναι μια αίθουσα που εξυπηρετεί πότε εμπορικούς σκοπούς και πότε πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις. Σε μια επιφάνεια 18.500 τετραγωνικών μέτρων φιλοξενούνται 10.300 θέσεις, μια χωρητικότητα δηλαδή διπλάσια από το Παλέ δε Σπορ που παίζει ο Άρης στη Θεσσαλονίκη. Τις μέρες των αγώνων θα έχει φυσικά ό,τι απαιτεί ένα μοντέρνο στάδιο μπάσκετ, δηλαδή το ειδικό ξύλινο πάτωμα, τις κερκίδες και όλο το τεχνικό εξοπλισμό όπως φωτεινά ταμπλό, ηλεκτρονικούς πίνακες και δύο γιγαντιές οθόνες που θα επιτρέπουν στους θεατές της συνάντησης να ξαναβλέπουν αμέσως τις κρίσιμες φάσεις. Με δύο λόγια, τίποτα δεν θα λείπει από το Flanders Expo. Για την επιλογή της Γάνδης, ο Λεόν Βαντέλ είπε: Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάσκετ ανέθεσε φέτος τη διεξαγωγή της τελικής φάσης των αγώνων για το Πρωτάθλημα Ευρώπης στο εκθεσιακό αυτό κέντρο, αφού το επέλεξε ανάμεσα σε πολλές υποψήφιες πόλεις όπως την Τενερίφ στα Κανάρια νησιά, το Παρίσι, το Μόναχο και τη Βιέννη. Πιστεύω ότι ο χώρος που διαλέχθηκε τελικά αποτελεί ένα από τα ωραιότερα συγκροτήματα της Ευρώπης που μπορεί να προσφέρει μεγάλες εξυπηρετήσεις και μια οργάνωση πολύ υψηλού επίπεδου. Είναι η πρώτη φορά που οργανώνουν διεξαγωγή τελικών, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για το μπάσκετ της Ευρώπης και ειδικά του Βέλγιου. Το αυριανό εμπόδιο του Άρη για το τελικό είναι η Τρέισερ του Μιλάνου. Στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, μικροί και μεγάλοι διαβάζουν για τον Γκάλι και το βασίλειό του στα περιοδικά και τις εφημερίδες τους. Η τέχνη, οι πολιτιστικές και ανθρώπινες αξίες, τα κάστρα του πολιτισμού δέχονται την αμερικανική επιδρομή στις αρχές του 19ου αιώνα και η έννοια της κουλτούρας αλλάζει σιγά σιγά. Δίπλα στη Μητρόπολη του Μιλάνου, την περίφημη Ντουόμο, στο κάστρο Σφορτσέσκο, αρχίζουν να ξεπηδούν κοντά στους μύθους του κάλτσιο και της ποδηλασίας τα νέα προϊόντα του ξενόφερτου αθλήματος. Ξαφνικά, στο τελευταίο σταυροδρόμι, στο δρόμο προς τη Δόξα, ο τελευταίος εκπρόσωπος, η Τρέισερ, στραπατσάρεται στη σύγκρουση με τον Άρη και όσο κι αν φαίνεται βάρβαρο για την τέχνη και την κουλτούρα, ο Γκάλης αντικαθιστά στα μάτια των Ιταλών τη Μαρία Κάλλας. Τώρα πια όλοι στην Ιταλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη μιλάνε για τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά. Σε έναν από τους ναούς του Ιταλικού μπάσκετ, την Μπάλα Τρουσάρδη, συναντήσαμε τον Μακαντού και τον Μενεγκίν, δύο φίλους του NBA και του Ιταλικού μπάσκετ αντίστοιχα, που μας είπαν. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είναι κατώτερο από αυτό που παίζεται στο NBA, απλά και μόνο στην Αμερική υπάρχουν ψηλότεροι παίκτες και οι άμυνες είναι πολύ πιο δυνατές. Στους αγώνες όμως του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βλέπω τώρα να μειώνεται αυτή η διαφορά. Μπορώ να πω, τόνισε, ότι είχε δίκιο ο Ιουγκοσλάβος προπονητής της Παρτιζάν που είπε ότι ο Άρης είναι η νέα δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η Ελλάδα κέρδισε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πέρσι και ο Άρης είναι στους τέσσερις. Νομίζω ότι η Ελλάδα θα είναι μια σημαντική δύναμη στο προολυμπιακό για τους τρεις που θα πάνε στη Σεούλ. Σε ερώτησή μας αν ο παραλληλισμός του Γκάλι με τον Μάικλ Τζόρνταν είναι μια υπερβολή, ανέφερε ότι ο παραλληλισμός είναι σωστός, τηρουμένων των αναλογιών μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Για να πετύχεις 50 πόντους σε μια ομάδα όπως η Τρέισερ, πράγμα πολύ δύσκολο, πρέπει να είσαι Νίκος Γκάλις ή Μάικλ Τζόρνταν. Αυτή ήταν η γνώμη του Μάκαντου. Ο μεγάλος άσος όμως του Ιταλικού μπάσκετ, Ντίνο Μενεγκίν, τι λέει? Ο Γκάλις απέδειξε τα τελευταία χρόνια ότι είναι ένας παίκτης ευρωπαϊκής κλάσης και ένας από τους καλύτερους στη θέση του. Χάρη σε αυτόν η ελληνική ομάδα κέρδισε τον πανευρωπαϊκό τίτλο στην Αθήνα και χάρη στις προσπάθειές τους η Θεσσαλονίκη μπήκε στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι ένας παίκτης με θαυμάσια τεχνική. Σε ερώτησή μας για το ποιος είναι καλύτερος στη θέση του Γκάλι, ο μύθος του Ιταλικού μπάσκετ απάντησε. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα σε αυτόν και στον Ντράζαν Πέτροβιτς. Είναι δύο ιδιοφύες του μπάσκετ, γι' αυτό και η απάντηση είναι δύσκολη. Επιστροφή στις ρίζες που απλώθηκαν κάτω από τα τσιμεντένια τέρεν των ανοιχτών γηπέδων μιας παλιάς εποχής και ιδιαίτερα εκείνου της Χάνφ.
Στις ίδιες κερκίδες ξανασυναντούμε τη χρυσή ομάδα της δεκαετίας του 50 με τον προπονητή της Ανέστη Πεταλίδη, τους άσους της Γούσιο, Μουσβάρο, Μακρύ, Τσιτούρα και το Βενιαμίν τότε, Γιάννη Ιωαννίδη, που τους πρόλαβε σε ηλικία 16 χρονών. Είμαι πράγματι συγκινημένος, γιατί ύστερα από τόσα χρόνια βρίσκομαι μαζί με τα παιδιά που ανέλαβα από το 1952 στα χέρια μου όταν ήταν ακόμα μικρή. Πράγματι, επί 20 χρόνια ήμουν προπονητής στον Άρη. Με τους παίκτες αυτούς είχαμε ξεκινήσει και είχαμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι η φιλοσοφία μας από τότε είναι ότι θα έπρεπε ο Άρης να έχει μια ταυτότητα στο παιχνίδι του, και αυτή η ταυτότητα ήταν η συνεχής και η γρήγορη επίθεση και οι συνεχές πίεσεις εναντίον των αντιπάλων. Νομίζω ότι και τότε και σήμερα, τηρουμένων των αναλλαγών, η επιτυχία και της τότε ομάδος και της σημερινής μπορεί να γίνει κάποια σύγκριση. Δηλαδή, το ότι τότε με εκείνα τα μέσα, με εκείνα τα γήπεδα, το ότι παίζονταν ένα μπάσκετ σε εξωτερικά γήπεδα, ενώ τώρα παίζεται σε κλειστό, έχει μεγάλη διαφορά. Το ότι είναι οι παίκτες σήμερα σχεδόν επαγγελματίες, για να μην πω επαγγελματίες, ενώ τότε ήταν τελείως ερασιτέχνες και προσπαθούσαμε με ορισμένα πράγματα να τους γελάσουμε. Και θυμάμαι μάλιστα μια εποχή που ο Γιάννης Ιωαννίδης πράγματι μου είπε, ένα που δεν το ξέχασα, ότι με έχεις αδικήσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πραγματικά τους είχαμε όλους με το τίποτε στην ομάδα. Πρώτη φορά αισθάνομαι σαν να είμαι πρωτάρης, γιατί με γύρισαν πολλά χρόνια πίσω, όταν τα παιδιά που βρίσκονται μαζί μας αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε και κάναμε μια ομάδα, και ο προπονητής μου επί 15 χρόνια ο Ανέστης Πεταλίδης, και είναι λογικό όταν γυρίζεις πολλά χρόνια πίσω να συγκινήσει. Ύστερα από 30 τόσα χρόνια ξανά ο Άρης είναι πρωταγωνιστής στην Ευρώπη με τους αγώνες τώρα που θα δώσει στη Γάνδη. Ο Άρης είναι από τις λίγες ελληνικές ομάδες, αν όχι μοναδική, η οποία είχε τόσες μεγάλες επιτυχίες στο εξωτερικό. Από το 54-55 είχαμε πάει στο διεθνές τουρνά της Ιταλίας, στο Βιαρέτζιο. Το 1959 πήγαμε στο ΕΣΝΕ του Βελγίου, όπου βγήκαμε πρώτοι μεταξύ 4-5 ευρωπαϊκών ομάδων. Φέραμε το κύπελλο εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους, που είχαν στήσει ένα τρελό πανηγύρι οι φίλαθλοι του Άρεως. Αυτό το γηπεδάκι εδώ που βλέπουμε για εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ μικρό. Σε αγώνες Άρη ΠΑΟΚ, μέσα στο γηπεδάκι αυτό ήταν γύρω στις 4.000 κόσμους και 5.000 ήταν απ' έξω. Εκεί δεν μπορούσαμε να μπούμε εμείς οι οποίοι θα παίζαμε, δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα, και πότε μας βάζανε από τα κάγκελα από πίσω, πότε με ανεμόσκαλες από τα διπλανά. Ήταν λιγάκι δύσκολες οι καταστάσεις, αλλά όλα αυτά εδώ είναι ξεπερασμένα, και εύχομαι τώρα στην ομάδα του Άρης που πηγαίνει στη Γάνδη να μας φέρει το κύπελλο κι αυτή, να το στήσουμε εδώ πάνω στο Λευκό Πύργο. Αυτό το οποίο θυμάμαι και το οποίο ενδεχομένως να θυμούνται και οι συμπαίκτες μου, ήταν ένα τουρνουά διπλό στην Κωνσταντινούπολη. Και όταν λέω διπλό, εννοώ ότι παίζαμε συγχρόνως σε δύο τουρνουά, στα οποία βγήκαμε και στα δύο πρώτη, και θυμάμαι ότι είχε γίνει σε άλλο Θεσσαλονίκη όταν γυρίσαμε. Δεν μπορεί να γίνει βέβαια καμία σύγκριση του τότε μπάσκετ με του τώρα. Απλώς εύχομαι αυτό το οποίο κερδίσαμε εμείς τότε, με τις αντίξωες συνθήκες που επικρατούσαν, να το κερδίσει ο Άρης τώρα πηγαίνοντας στη Γάνδη. Ευχόμαστε όλοι μας να έρθει να φέρει το κύπελλο ο Άρης από τη Γάνδη, και να το χειροκροτήσουμε και να κλάψουμε και να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Κι όμως αυτή η ομάδα που κάποτε προτάθηκε να υποκαταστήσει και την εθνική μπάσκετ της χώρας μας, δεν γεύτηκε τη χαρά ενός τίτλου.
χαλακάτισε ψηλά τη σημαία του θεσσαλονικιώτικου μπάσκετ, προσφέροντας θέαμα, πρωταγωνιστώντας και κρατώντας τους παίκτες της την εποχή που άλλες ομάδες της συμπρωτεύουσας ενίσχυαν με το έμψυχο δυναμικό τους τις ομάδες της Αθήνας. Η υπομονή όμως του λαού του Άρη ανταμείφθηκε το 1979 με καπετάνιο τον Γιάννη Ιωαννίδη, πιδαλιούχο τον Αλεξανδρή και πρώτο σκόρερ με 1000 σχεδόν πόντους τον Παπαγεωργίου. Το καράβι του Άρη περνάει επιτέλους τις συμπληγάδες του τίτλου. Βαγγέλη Αλεξανδρή, Χάρη Παπαγεωργίου, ήσασταν τα είδωλα το 1979 με την κατέκτηση του Άρη στο πρωτάθλημα. Πώς σας αντιμετώπιζαν εκείνη την εποχή, πώς αισθάνεστε σε σύγκριση με τώρα, με τον Γκάλι και τον Γιαννάκη? Αισθανόμασταν πολύ όμορφα, ήταν τελείως διαφορετική εποχή, πιο ρομαντική, δεν υπήρχαν αυτά τα ποσά που πληρώνονται τώρα και ο κόσμος μας θεωρούσε πολύ πιο δικούς τους. Εσύ, Χάρη? Ήταν μια ηρωική εποχή τότε. Δεν υπήρχε αυτή η δημοσιότητα που υπάρχει τώρα, αλλά ήταν μια σχέση, θα έλεγα, ερωτική μεταξύ του κοινού και των παιχτών. Θεωρείτε δηλαδή άθλος η κατάκτηση του πρωταθλήματος εκείνου? Ναι, ήταν σχεδόν θαύμα. Εσύ πώς το κρίνεις, Βαγγέλη? Ο Άρης έπαιρνε τίτλο μετά από 49 χρόνια. Οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές από τις σημερινές. Ήταν πολύ δύσκολο μια επαρχιακή ομάδα να επιβιώσει. Εμείς καταφέραμε και αλλάξαμε, πιστεύω, το 79 την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Για πρώτη φορά η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανοιχνεύει και την αγορά των ομογενών. Με ένα ταξίδι αστραπή παίρνει μέσα από τα χέρια του Παναθηναϊκού τον Γκάλι, που δεν θα προλάβει όμως να παίξει τη χρονιά εκείνη στο κύπελο Ευρώπης. Ας θυμηθούμε την άφιξη του παίκτη που έδωσε αμερικανικές προδιαγραφές στο ελληνικό μπάσκετ. Πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες και 9 μέρες, σε αυτή εδώ τη γωνιά υποδεχθήκαμε όλοι εμείς το φαινόμενο του ελληνικού μπάσκετ, τον Νίκο Γκάλι. Κοντά μας ήταν ο Μενέλος Χατζηγεωργίου, πρόεδρος του Άρη τότε, δεν υπήρχε ΠΑΕ, ο Χάρης ο Παπαθωμάς, έφορος δημοσίων σχέσεων, ο Νίκος ο Τσαρούχας, γενικός γραμματέας, και ο Γιώργος Τσιλιγκαρίδης, έφορος μπάσκετ. Κοντά μας λοιπόν ο Νίκος Γκάλης, έτσι μπήκε και τότε, όπως μπαίνει σήμερα στα αντίπαλα καλάθια. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες, Νίκο. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Νίκο, θέλουμε να μας πεις τις εντυπώσεις σου από εκείνη τη μέρα πριν από 9 περίπου χρόνια. Θυμάμαι ότι ήταν η πρώτη μου επαφή στην Ελλάδα. Δεν είχα ξανάρθει ποτέ, ούτε μικρός. Θυμάμαι την υποδοχή και στο αεροδρόμιο, τους φιλάθλους που ήταν πάρα πολύ θερμοί, κάτι που δεν είχα συνηθίσει στην Αμερική. Κάτι άλλο από αυτήν τη στιγμή που μας συνάντησες όλους εμάς? Είμαστε η ίδια παρέα σήμερα εδώ. Ναι, θυμάμαι ότι από τους κύριους εδώ ότι ήταν πάρα πολύ θερμή η υποδοχή. Θυμάμαι ο Γιώργος πως με έλεγε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά στην Ελλάδα από ό,τι ήταν στην Αμερική και είναι καλό που το όνομά σου που είναι Γκάλι ταιριάζει με τον Άρη, λέει. Θυμάμαι το πράγμα στο αεροπλάνο συνέχεια. Πρόεδρε, θέλουμε τη δική σου θύμηση για αυτή τη μεγάλη μέρα, για τον ελληνικό αθλητισμό, για τον Άρη και για το ελληνικό μπάσκετ. Εκείνο που θυμάμαι εδώ είναι ότι τον περιμέναμε όλοι με αγωνία. Βέβαια είχαμε μάθει και είχαμε τις καλύτερες πληροφορίες, αλλά ακόμα δεν είχαμε δει το τι πραγματικά αξίζει αυτός ο παίκτης και ειλικρινά προσωπικά εγώ εντυπωσιάστηκα και πίστεψα ότι οι θυσίες, διότι τότε ήταν θυσίες για το σύλλογο, δεν είχαμε την ευχέρεια που έχουν τώρα τα σωματεία, νόμιζα ότι θα δικαιωθούμε, όπως και πραγματικά δικαιωθήκαμε. Εσύ, Γιώργο, ήσουν ο άνθρωπος που με εντολή της διοίκησης πήγε στην Αμερική στις διαπραγματεύσεις, στις τελικές. Ο Νίκος ήθελε πράγματι να έρθει. Ο Διγόρος ήταν σκληρός. Το λέω, τι έχουμε να συζητήσουμε? Τι έχουμε να συζητήσουμε, εφόσον από το τηλέφωνο είπαμε ότι σας είπα ότι θέλει ο παίκτης για να έρθει. Μαζί τι έχουμε, λέει, το ποσό. Εντάξει. Πράγματι είπε κάποιο νούμερο και μου λέει θα έρθεις αύριο. Το λέω, Νίκο, τι αύριο, του λέω, δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο να έρθω αύριο, το λέω, ρε Νίκο. Κάποια στιγμή ξεμοναχιάζει το δικηγόρο. Το λέω, δεν μου λέτε, λέω, από τη δουλειά αυτή τι θέλετε εσείς?
Και μάλιστα επειδή ξέρω λίγα γερμανικά, του λέω Wiffelkost. Η αμοιβή δική σας πώς είναι? Μου λέει, με απαντάει στα αγγλικά, $5,000. Βγάζω με τρόπο χωρίς να δει ο Νίκος, γιατί ο Νίκος ήταν στον προθάλαμο, και του λέω, πάρτε, του λέω, τα 5.000, τα μετράω και δεν θέλω και απόδειξη. Καταλαβαίνετε, στην Αμερική όταν κάποιος παίρνει $5,000 και δεν δίνει και απόδειξη, άλλαξε χρώμα και καν πρόβλημα. Λέω, να το κουβεντιάσουμε. Φωνάζει μέσα τον Νίκο και άρχισε από εκεί η διαπραγμάτευση. Από αυτό το τραπέζι, Γιώργο, θα σου θυμίσω όταν η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το μπάσκετ, τα πρώτα λόγια του Γκάλι, του Νίκου, ότι δεν υπάρχει παιχνίδι σε μένα που να μην βάλω το λιγότερο 40 πόντους. Και μάλιστα όταν φεύγαμε από εδώ πέρα, κάπου αρχίσαμε και μέναμε με ερωτηματικά κατά πόσο μπορεί να είναι αλήθεια αυτό. Ένα δεύτερο περιστατικό που το θυμάμαι τόσο έντονα και είναι που τόσο ζωντανό στη μνήμη μου ήταν ότι το πρώτο του παιχνίδι που το είδε σαν θεατής στον πάγκο του Άρους ήταν με την Μπακαμπή, ναι, ναι, στο Παλέντε Σπορ. Μου θυμίζει, όσο παραστατικά και αν θέλω να το αποδώσω, μου φαίνεται δύσκολο, ένα λιοντάρι που ήταν έτοιμο να χυμίσει και ήταν ντυμένος, δεν φορούσε καν, απλώς καθόταν, χόρευε πάνω στο... στο πάγκο. Πέρασαν όμως τα χρόνια, 8 περίπου, και οι 40 πόντοι επεδείχθησαν ότι ούτε καν συζήτηση μπορούν να γίνουν, γιατί είναι ψωμοτήρι για τον Νίκο, και στην κυριολεξία μας έχει χαζέψει όλους από, αυτήν, από αυτό, αυτό το παίξιμο του. Θυμάμαι όταν εκφωνήσαμε από τα μεγάφωνα του Παλέντε Σπορ, και τώρα ο Άρης θα σας παρουσιάσει το νέο απόκτημα του από την Αμερική, τον Νίκο Γκάλι. Το θυμάμαι σαν τώρα. Σηκώθηκε και πήδηξε τόσο, τόσο ψηλά μπροστά στον πάγκο της ομάδας. Μου λέει, τι γίνεται αυτός εδώ πέρα, πάει καλά από τώρα. Ο κόσμος είχε ενθουσιαστεί πάρα πολύ με εκείνη και την ενέργειά του. Το χαρακτηριστικό του εκείνο που θαύμαζα πολύ ήταν πώς μπορεί και στέκεται στον αέρα. Κάποια στιγμή, όταν πετάει την μπάλα στο καλάθι, στέκεται. Εκείνον το έχω θαυμάσει και θέλω να το ρωτήσω πώς γίνεται. Έχει δεν λέγονται, τα μυστικά δεν λέγονται. Για να μας αποκαλύψει. Όχι, γιατί με τα άλλα, αν του πει τα μυστικά, μπορεί να δεις και αυτόν να στέκεται στον αέρα. Μετά την Παλήρια, η Άμποτης. Το μεθύσι του πρώτου τίτλου φέρνει πονοκέφαλο στους κίτρινους, οι οποίοι παρά την ενίσχυση του Γκάλι περνάνε σε δεύτερο πλάνο. Η ομάδα έχει φήμη και πελατεία, στερείται όμως ρευστού. Ένας νεαρός επιχειρηματίας επιστρατεύεται για να δώσει το φιλί της ζωής. Είναι ο από τότε πρόεδρος Άκης Μιχαηλίδης. Θέλουμε να μας θυμίσετε τι ήταν αυτό που σας έσπρωξε να αναμειχθείτε στα κοινά του Άρη. Μπορώ να το χαρακτηρίσω σαν ένα τυχαίο γεγονός. Ένας φίλος, ο Σάκης ο Παπαβασιλείου, μου πρότεινε να ασχοληθώ με τη διοίκηση του Άρη. Κάποια στιγμή κολακεύτηκα. Είδα τον Ανέση τον Πεταλίδη, ο οποίος μου εξήγησε τα βασικά πράγματα, γιατί ειλικρινά δεν είχα ιδέα. Και δέχτηκα με μεγάλη μου χαρά. Στη θητεία σας, θα θέλαμε να μας αναφέρετε τους σταθμούς, τους κυριότερους σταθμούς. Οι κυριότεροι σταθμοί στην πορεία αυτής της πεντάχρονης διοίκησης είναι την πρώτη χρονιά, το καλοκαίρι του 83, που μέσα σε μια εβδομάδα χάσαμε το κύπελο και το πρωτάθλημα. Ήταν ένας άσχημος σταθμός αυτός, αλλά μας όπλησε με πολύ θάρρος και με πείσμα για να παλέψουμε για το μέλλον. Στέκομαι με ιδιαίτερη σημασία στη μεταγραφή του Παναγιώτη του Γιαννάκη, που σηματοδότησε κατά κάποιο τρόπο την άνοδο, την αγωνιστική άνοδο του Άρη, αλλά και στις μετέπειτα μεταγραφές που κάναμε των άλλων παιδιών. Επίσης, ένας πολύ σοβαρός σταθμός ήταν η περσινή ήττα από την Tracer. Ήταν μια αναπέντεχη ήττα, η οποία και αυτή μας ατσάλωσε και μας πείσμωσε για την ευρωπαϊκή πλέον πορεία του Άρη. Με τον Γιάννη Ιωαννίδη, πορφητή του τίτλου, ο Άρης παίρνει τον τάμπλο και με τη νέα του διοίκηση ανατρέπει την ισορροπία δυνάμεων. Η έκρηξη όμως γίνεται με την απόκτηση του Παναγιώτη Γιαννάκη. Τα 40 εκατομμύρια που δόθηκαν στον Ιωνικό και τον Παίκτη αφήνουν άφωνη την Αθήνα, που τέτοια ποσά μόνο για το ποδόσφαιρο είχε συνηθίσει να ακούει.
Ο Γιάννης Μπουτάρης έζησε έντονα εκείνες τις στιγμές. Είχε μια φοβερά μεγάλη αντίδραση για τη μεταγραφή του Γιαννάκη, διότι όλα αντιλαμβανόντουσαν ότι θα ήταν η μεταγραφία σου. Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο του Ιωνικού γίνανε κάτω από μια ατμόσφαιρα η οποία τότε ήταν πολύ πιεστική για μας, με την έννοια του ότι στα γραφεία του Ιωνικού είχαμε από κάτω φιλάθλους του Ιωνικού, οι οποίοι βεβαίως δεν θέλανε να αφήσει το Συμβούλιο τον Παναγιώτη να φύγει. Εμείς από την άλλη μεριά είχαμε πια φτάσει στο σημείο που λέγαμε ότι δεν γίνεται πια χωρίς τον Παναγιώτη. Και εν τέλει βάλαμε, που λέμε, όλοι το χέρι στην τσέπη και έγινε η μεταγραφή, η οποία οικονομικά θεωρήθηκε τότε για τα λεφτά εκείνης εποχής ήταν βόμβα. Φυσικά τα μεγέθη έχουν ξεφύγει πια. Είναι τόσο μεγάλη, τόσο πληθωρική η δύναμη του Παναγιώτη, τόσο πηγαίο ταλέντο αυτό που έχει. Και φυσικά έχει ένα πράγμα το οποίο ελάχιστοι παίκτες διαθέτουν. Έχει μία ψυχή η οποία δεν πληρώνεται με τίποτα. Δεν βρίσκεται πουθενά. Η αρχή του μαραθώνιου έχει αφετηρία το Palais des Sports. Η γαλλική Ορτέζ με τους Ιφναγγέλ, Δεγκανής και τον παλιό γνώριμο του Άρη Αμερικανό Σέφλερ που είχε παίξει με τα χρώματά του, αποδεικνύεται σκληρό καρύδι. Προηγείται στο ημίχρονο 52-46, θα χάσει όμως στο δεύτερο ημίχρονο με τελικό σκορ 92-86. Ήταν η πιο δύσκολη νίκη στο γήπεδό μας, θα παραδειχθεί αργότερα ο Γιάννης Ιωαννίδης. Δεύτερος αγώνας και δεύτερη νίκη. Η πρώτη εκτός έδρας με τρίποντο του Σούμποτιτς. Ο Άρης βυθίζει το δόρυ του στον αυχένα του Ταύρου της Καταλωνίας. Η αγωνία κορυφώθηκε 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και καθώς η διαιτησία έκανε το παν για να μην πεθάνει ο Ταύρος. Σφυρίζεται ένα αμφισβητούμενο φάουλ σε βάρος του Σούμποτιτς σε μια προσπάθεια του Σιμπίλιο για τρίποντο. Αν πετύχει στις 3 βολές, η μπάρτσα ισοφαρίζει. Νεκρική σιγή στο γήπεδο. Η πρώτη βολή είναι πετυχημένη. Η δεύτερη όμως αρχίζει να κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Η μπάλα χτυπάει στο στεφάνι και φεύγει έξω. Η αγωνία είναι τόσο μεγάλη που ο Σιμπίλιο δεν κατορθώνει να στείλει την μπάλα να χτυπήσει στο στεφάνι για να δημιουργηθούν ελπίδες με το rebound. Το ξέφρενο πανηγύρι αρχίζει. Ο Άρης από διεκδικητής μεταβάλλεται σε πρωταγωνιστή. Οι σφυρίχτρες προσγειώνουν τον Άρη στην πραγματικότητα. Για ένα rebound, για ένα foul, για ένα τίποτα, ο Άρης χάνει μέσα στην έδρα της πρωταθλήτριας του Ισραήλ. Το παιχνίδι κρίνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα, όταν ένα foul σφυρίζεται ανάποδα. Η πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης που είναι στη δύση της πρέπει πάση θυσία να μην χάσει. Η αδικία όμως κάνει τους κίτρινους να σφίξουν περισσότερο τα δόντια. Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά ο Άρης έχει χαράξει τους στόχους του. Θέλει 8 νίκες, από τις οποίες τις 7 στο γήπεδο του. Επιστροφή στις επιτυχίες με νίκη επί της γερμανικής Σατούρν, που το όνομά της σημαίνει Κρόνος.
Διαστημική λοιπόν η συνάντηση και ο Άρης αρχίζει να δείχνει το ευρωπαϊκό του προφίλ. Με πέντε τρίποντα, ο Γιαννάκης σπάει τη ζώνη των υψηλόσωμων Γερμανών, οι οποίοι δεν δείχνουν ικανοί να εκμεταλλευτούν τα σωματικά τους προσόντα. Τρίτη έξοδος και δεύτερη ήττα. Μέσα σε ένα κατάμεστο από τους φιλαθλούς του Άρη, αλλά και τους επίσης φανατισμένους Γιουγκοσλάβους οπαδούς της Παρτιζάν γήπεδο, ο Άρης περνά σκληρή δοκιμασία, αφού οι αντίπαλοι του κυριαρχούν κάτω από τα καλάθια. Η έξοδος του Φιλίππου σηματοδοτεί και την απώλεια του ελέγχου των rebound. Ο Άρης πέφτει μαχόμενος ηρωικά και αφήνει με παράπονα για τη διαιτησία το Βελιγράδι. Η μηχανή του Άρη παίρνει και πάλι τις γνωστές της στροφές μέσα στο Παλέ δε Σπορ και πιάνει τα 120. Οι Ολλανδοί, ψηλόσωμοι και ενθουσιώδεις, παρασύρονται από το γρήγορο ρυθμό των κίτρινων και γίνονται εύκολη λία των αντεπιθέσεών του. Όταν θυμούνται τη ζώνη και το control basket, το παιχνίδι έχει ξεφύγει από τον έλεγχό τους. Χάνουν φυσιολογικά με 21 πόντους διαφορά. Η ώρα της αλήθειας για την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Απέναντι στον περσινό της Εφιάλτη, την έμπειρη πρωταθλήτρια της Ευρώπης, με τους τρεις Αμερικανούς επαγγελματίες, Νταντόνι, Μακαντού, Μπράουν και τον αγέραστο Μενεγκίν, ο Άρης αντιπαρατάσει έναν φρενήρη ρυθμό και έναν ψυχρό εκτελεστή. Ο Σούμποντης με το νούμερο 7 στην πλάτη σημαδεύει έξω από τη γραμμή των 6 μέτρων σωστά και ψαλιδίζει τις ελπίδες των Ιταλών που υφίστανται μια από τις πιο ταπεινωτικές ήττες τους με 25 πόντους διαφορά. Η Γάνδη δεν είναι πια ένα όνειρο, αλλά μια ορατή πραγματικότητα. Ο Άρης ξεκινά το δεύτερο γύρο της ημιτελικής φάσης με τη μισή ομάδα στον Άρθικα. Ο Γκάλης και ο Σούμποτιτς παίζουν τραυματισμένοι, ο Γιαννάκης και ο Φιλίππου μόλις έχουν επιστρέψει από τα ταξίδια της Εθνικής, ενώ και ο Ρωμανίδης είναι τραυματισμένος στο δάχτυλο του δεξιού του χεριού. Οι Γάλλοι με επικεφαλής τον παλιό παίκτη του Άρη Σέφλερ και τον Αμερικανό προπονητή τους, George Fisher, βρίσκουν την ευκαιρία να πάρουν ρεβάνς και να στερήσουν από τον Άρη τη νίκη που θα τους φράγιζε το διαβατήριο, κερδίζοντας τη μάχη στον αέρα. Lanzará de banda el equipo del Aris de Salónica. Ha vuelto a recuperar Galis, que se mete y va a lanzar la cabaltera. El Barça está ganando. Lanzará de banda. Επιστροφή στο Παλέ δε Σπορ που δεν είναι όμως γεμάτο, μια και το εισιτήριο έχει ξεπεράσει τα συνηθισμένα όρια και κοστίζει 5.000 δραχμές. Ο Άρης, που ξεκινά καλά και προηγείται με 10 πόντους στο πρώτο μέρος, κάνει λάθος επιλογές στα τέλη του ημίχρονου και δίνει την ευκαιρία στους Καταλανούς να θυμίσουν ότι όταν παίζουν γρήγορα δεν μπορεί να τους πιάσει καμιά ομάδα. Το πάθημα γίνεται μάθημα. Οι Αριανοί σταματούν τις δηλώσεις και ετοιμάζονται να κερδίσουν εκτός έδρας το χαμένο έδαφος. Άρη ολέ, τραγουδάει όλο το Παλέ δε Σπορ. Αυτή τη φορά ο Άρης είναι προσγειωμένος. Ξέρει τι θέλει και έχει δίπλα του ένα κοινό που πάλεται από ενθουσιασμό και αποτελεί για μια ακόμη φορά τον έκτο του παίκτη. Οι παίκτες της Μακαμπή, τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Ισραηλινοί, χάνουν γρήγορα τις ελπίδες τους και στο δεύτερο ημίχρονο παίζουν από υποχρέωση. Η διαφορά των 16 πόντων δεν αποδίδει την αναμφισβήτητη ανωτερότητα του Άρη σε όλους τους τομείς και θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Στην Κολονία ο Άρης παίζει στην έδρα του. Χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού έχουν προλάβει να εξασφαλίσουν εισιτήρια του αγώνα και ενισχύουν με φανατισμό τους κίτρινους που κερδίζουν ό,τι έχασαν στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα. Μορφή του αγώνα ο Γιαννάκης που κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του. Ο
Ο Ιωαννίδης και οι παίκτες αποθεώνονται στην επιστροφή τους, αλλά δεν ξεχνούν να αφιερώσουν τη νίκη στα παιδιά των μεταναστών. Παιδιά ενός ανώτερου Θεού, σύμφωνα με τον εύστοχο τίτλο, οι Αριανοί παίρνουν πανηγυρικά την πρόκριση μέσα στο γήπεδό τους και με αντίπαλο την πανίσχυρη δικοσλαβική ομάδα που προηγείται στη βαθμολογία. Ο Καναδός Γκρεκ Βίλτζερ αποδεικνύεται πραγματικός πύργος κάτω από τα καλάθια, εξασφαλίζει όλα τα rebound και επιτρέπει στον Γκάλι να φεύγει σαν άνεμος στον ευνηδιασμό. Η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα φλέγεται από ενθουσιασμό και τα επινίκια της πρόκρισης διαρκούν ως το πρωί. Ο Άρης πηγαίνει στην Ολλανδία χωρίς την ψυχή του. Ο Γιαννάκης είναι τραυματίας και το παιχνίδι δείχνει αδιάφορο. Όμως οι Ολλανδοί που έχουν κερδίσει την Μπαρσελόνα και θα νικήσουν και τη Σατούρν εκτός έδρας δεν είναι διατεθειμένοι να γίνουν εύκολη λία. Αλλά ο Γκάλης έχει διαφορετική γνώμη. Παίρνει πάνω του το παιχνίδι με ένα πάθος που δεν έχει σχέση με τον ψυχρό επαγγελματία όπως θέλουν ορισμένοι να τον παρουσιάζουν. Με το ίδιο πάθος πανηγυρίζει και την. Μέσα στο Μιλάνο ο Άρης αποδεικνύει ότι έχει και πάγκο, χωρίς τους τραυματίες Γκάλι Γιαννάκη και με ηγέτη το Δοξάκη που δεν ξεχνά το ρόλο του playmaker, καρδιοχτυπά τους έμπειρους Ιταλούς που ευνηδιάζονται από τα νιάτα και τον ενθουσιασμό των αντιπάλων τους. Τελικά η υπεροχή στα ύψη δίνει την νίκη στους Ιταλούς αφού αποχωρούν με 5 φάουλ όλοι σχεδόν οι φορ του Άρη. Ο προπονητής της Τρέισερ, Καζαλίνη και οι φιλαθλήτης αφήνουν το γήπεδο με σκυμμένο το κεφάλι. Αν αυτός ο Άρης που είδαμε είναι τόσο καλός, πώς θα είναι αυτός που θα αντιμετωπίσουμε στη Γάνδη με τους Γκάλι και Γιαννάκη? Έτσι η αυλαία πέφτει για τον Άρη με μια νύτα που γεννά όμως την αισιοδοξία για πρόκριση στον τελικό. Οι παίκτες του Άρη δεν είναι μόνο μηχανές παραγωγής καλαθιών. Έχουν και τις ανθρώπινες αδυναμίες τους. Πρώτος και σε αυτά ο προπονητής, που στο πρόσωπό του βλέπουμε την αντινομία της πρόληψης που ακολουθεί έναν άνθρωπο αυτοδημιούργητο, ο οποίος καταξιώθηκε όχι με βοηθό την τύχη, αλλά μόνο με τις δυνάμεις του. Αυτή η πρόληψη δεν σε έχει βοηθήσει σε πολλά θέματα? Τι να βοηθήσει η πρόληψη, είναι το περιβόητο σακάκι. Πολλά, πολλά άλλα λένε. Τέλος πάντων, είναι το βασικότερο. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος με την έννοια της πρόληψης δεν είναι προληπτικός. Δηλαδή κάτι που πιστεύει ότι αυτός ο άνθρωπος ή αυτή η κατάσταση του πηγαίνει περισσότερο. Η ζωή αναγκάζει τον άνθρωπο να είναι έτσι. Εγώ αυτό το οποίο έχω στα παιχνίδια, όπως οι παίκτες στην αρχή της περίοδου κάνουν τις καινούργιες στολές και φορούν μια στολή, έτσι και εγώ κάθε χρόνο έχω τη στολή του αγώνα, σε αυτή τη στολή που φοράω σε κάθε παιχνίδι. Κάθε χρονιά φοράω διαφορετικά ρούχα μέχρι να τελειώσει η περίοδος. Τώρα αυτό άλλοι το θεωρούν πρόληψη, όχι. Και επειδή τον Άρη το δείχνει πολλές φορές η τηλεόραση και βλέπουν το ίδιο ρούχο, πάρα πολλοί ρωτούν, δεν έχει άλλο σακάκι. Οπότε λέω, είμαι φτωχός, δεν έχω να αγοράσω άλλο σακάκι. Τι να κάνω? Πρώτου αγώνα κάνεις ορισμένα πράγματα, ορισμένες κινήσεις. Όλοι κάνουν. Όλοι, άμα προσέξουν τον Ιωδίου, το όλοι κάνουν κινήσεις. Και στο τέλος του αγώνα πάλι τις ξανακάνεις. Αυτά όλα θέλω να μας τα αναφέρεις, αν είναι δυνατόν. Δεν έχω τίποτα το ίδιο. Με τη σειρά. Δηλαδή, αφού τα όταν πηγαίνεις στο γήπεδο, πώς έχουν γίνει αυτοί οι προληπτικοί όλοι? Έχουν γίνει όλοι προληπτικοί. Δεν νομίζω. Είναι πραγματικά όταν ορισμένα πράγματα σου έρχονται όπως τα θέλεις, με ορισμένες καταστάσεις, κοιτάζεις να επαναλάβεις αυτές τις καταστάσεις. Αυτό είναι έτσι. Δημιουργείται ένα θέμα πρόληψης. Τώρα από εκεί και πέρα, άλλον τον ενοχλεί περισσότερο, άλλον τον ενοχλεί λιγότερο. Άλλον τον αρέσει περισσότερο, άλλον τον αρέσει λιγότερο. Πάνω. Μια φορά είναι καθαρά θέμα συνείδειας και θέμα το να φεύγει λίγο το μυαλό από το βάρος των καταστάσεων που ζεις εκείνη την ώρα. Πράγματα τα οποία μπορεί να ενοχλούν στο παραμικρό την ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει ποτέ τον εαυτό μου να είναι οτιδήποτε. Ωραία, αυτό είναι καθαρά θέμα δικό μου, προσωπικό. Η ετοιμασία μου δεν ενοχλώ κανέναν. Δεν πάω για γαμπρός για να αλλάζω κάθε φορά τις γραβάτες και οτιδήποτε να φαίνομαι πιο ωραίος. Οπότε από εκεί και πέρα δεν έχω πρόβλημα. Στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Ιωαννίδης δεν παραδέχεται βέβαια ότι είναι προληπτικός. Δεν είναι μόνο το ίδιο σακάκι, ούτε το συνεχές βάλε βγάλε.
Ο Νίκος Γκάλης και ο Γιαννάκης στο πρώτο ημίχρονο φορούν φανέλα που έχει γραμμένο το όνομά τους στην πλάτη, ενώ στο δεύτερο προτιμούν μια χωρίς το όνομα. Το τελευταίο καλάθι της προθέρμανσης το βάζει πάντα ο Φιλίππου. Οι παίκτες του Πάγκου κάθονται στην ίδια θέση, ενώ εδώ και χρόνια κανείς δεν έχει φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 13. Το ξέσπασμα και η κορύφωση έρχεται καθώς πέφτει η αυλαία. Ο θρυλικός Μάκης που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το αύριο, ξεσπάει άρι, 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 και οι παίκτες, ο προπονητής, οι παράγοντες, σαν μικρά παιδιά, τον ακολουθούν. Κανείς ποτέ δεν θα την πάρει. Σύσε το παιδί τη Δίτης Μακεδόνα. Άρης, Άρης, Άρης. Η Γάνδη, η Γκέντ, όπως την προφέρουν στα φλαμανδικά, είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις του Βέλγιου, με πληθυσμό 300.000 περίπου κατοίκους. Βιομηχανική Μητρόπολη της Φλάνδρας, είναι το δεύτερο σε εμπορική κίνηση λιμάνι της χώρας και έχει πλούσια παράδοση στην υφαντουργία, στη μεταλλουργία και πρόσφατα στις βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών υλών και ειδών πετρελαίου. Η ευμάρεια των κατοίκων της επέτρεψε από το 16ο αιώνα να ανθίσουν οι τέχνες και τα γράμματα, και ιδιαίτερα η ζωγραφική. Κλασικοί εκπρόσωποι της φλαμανδικής σχολής, όπως ο Ρούμπενς, ο Βαν Έικ και ο πρωτοποριακός για την εποχή του Ιερώνυμος Μπος, έκαναν έργα για λογαριασμό των εκπροσώπων της Εκκλησίας ή των πλούσιων αστών της Γάνδης. Το πιο ιστορικό μνημείο της πόλης είναι ο καθεδρικός ναός της, όπου βρίσκονται η Σταύρωση του Ιησού του Ρούμπενς και ο μυστικός αμνός του Βαν Έικ. Το πρόσφατο επίτευγμα της εθνικής μας βόλεϊ, που κέρδισε πέρσι στην πόλη αυτή το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αποτελεί έναν καλό νιονό για τον Άρη. Ενώ όμως στην Ελλάδα όλοι ζουν στο ρυθμό του αυριανού αγώνα, οι Βέλγοι πολύ λίγο ενδιαφέρονται για το τι γίνεται από καλαθοσφαιρικής πλευράς στην πόλη. Οι περισσότεροι δηλώνουν άγνοια για τους αγώνες και αυτό φαίνεται από τις χαρακτηριστικές τους γκριμάτσες. Ο Άρης θα μεταβεί στο Γάνδη και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, να πάρει φωτιά όλη η Ελλάδα να μας φέρουν τον κύπελο. Τον αγαπούμε τον Άρη. Ο Άρης είναι ο μόνος ο οποίος κατόρθωσε αθλητικά να ενώσει όλη την Ελλάδα. Όμως θα κερδίσουμε, τι θέλεις. Θα κερδίσουμε, θα κερδίσουμε. Άρη, Άρη, Άρη. Ένα μόλις 24ωρο μας χωρίζει από μια σημαντική μέρα του ελληνικού αθλητισμού. Είναι το πρώτο τελευταίο αλλά και το πιο αποφασιστικό βήμα για την τελική επικράτηση. Το παιχνίδι της Γάνδης θα είναι πολύ διαφορετικό, λέει ο Ιταλός προπονητής Καζαλίνη. Όλα θα παιχτούν σε 40 λεπτά, γι' αυτό θα υπάρξει μια μεγάλη ένταση και ίσως υπάρξει κάτι καινούριο που δεν φάνηκε σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια της με τον Άρη. Αδύνατα σημεία στους αντιπάλους μας δεν βλέπω πολλά. Σε ένα παιχνίδι 40 λεπτών δεν νομίζω ότι μπορεί να προκύψει πρόβλημα Πάγκου. Ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα και αυτό το απέδειξε αφού κατετάγει δεύτερος στην ημιτελική φάση.
Είναι δύσκολο να πει κανείς τι θα γίνει σε αυτό το πέμπτο παιχνίδι, υποστηρίζει ο Μενεγκίν. Γιατί είναι ένα και μοναδικό, ξερό, που οι ομάδες θα το αντιμετωπίσουν με διαφορετικό αγωνιστικό πνεύμα. Είναι πολύ δύσκολο για μας που αυτή την περίοδο είμαστε εκτός φόρμας και έχουμε προβλήματα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Πρέπει να δώσουμε το μέγιστο από πλευράς απόδοσης και αυτοσυγκέντρωσης και μόνο έτσι μπορεί να κερδίσουμε. Σε ερώτησή μας αν θα προτιμούσε κάποιον άλλο αντίπαλο στο δρόμο προς τον τελικό, ο άσος του Ιταλικού μπάσκετ λέει. Και οι τέσσερις ομάδες που προκρίθηκαν είναι πολύ δυνατές και είναι οι καλύτερες. Μας έτυχε στο δρόμο μας ο Άρης. Με την ίδια αυτοσυγκέντρωση που θα αντιμετωπίζαμε την Παρτιζάν ή τη Μακαμπή, θα αντιμετωπίσουμε και τον Άρη. Τελευταίος από την πλευρά των Ιταλών, ο Μάκαντου υποστηρίζει. Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης στη Γάνδη εξαρτάται από το ποιος θα αντιμετωπίσει τη δύναμη του άλλου. Θα μπορέσουμε εμείς να σταματήσουμε τους περιφερειακούς παίκτες του Άρη ή θα μπορέσει ο Άρης να σταματήσει τους δικούς μας ψηλούς. Όποιος παίξει καλύτερη άμυνα πάνω στη δύναμη του άλλου θα είναι ο νικητής. Εάν εμείς καταφέρουμε να βάλει ο Γκάλης κάτω από 30 πόντους, τότε θα κερδίσουμε και θα πάμε στον τελικό. Αν αντίστοιχα ο Άρης καταφέρει να βάλουμε εγώ, ο Ρίκι Μπράουν και ο Ντίνο Μενεγκίν κάτω από 60 πόντους, τότε θα κερδίσει ο Άρης. Αυτά τα παιχνίδια είναι παιχνίδια νοκάουτ, που σημαίνει ότι ανάλογα με το τι φόρμα θα έχει η ομάδα εκείνη την ημέρα, σε τι μέρα θα είναι, θα μπορέσει να πάρει το παιχνίδι. Από εδώ και πέρα μπήκαμε στο χορό, θα χορέψουμε και πιστεύω ότι μπορούμε να το χορέψουμε καλά. Πιστεύω είναι θέμα δύο μέρες και αν μπούμε στο τελικό, εγώ πιστεύω δεν το χάνουμε. Ναι, μου το έχεις πει αυτό, το πιστεύεις ακόμα. Ισχύει αυτό, μου έχεις πει ότι άμα φτάσει ο Άρης τελικό δεν το χάνει. Πάντα πιστεύω στην νίκη. Μεγάλη Παρασκευή όλη η Θεσσαλονίκη θα είναι εδώ στο αεροδρόμιο και εμείς θα κάνουμε Πάσχα. Άρης, 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 νικητής προχωρεί.